Μάλιστα, στο σημείο αυτό θέλω να υποδεχθούμε. Μείνετε, αν θέλετε, μαζί μας, κύριε Σαριγιάννη, να υποδεχθούμε και τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, νευροχειρουργό στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, γιατρέ, πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σουρμελίδη, εσάς και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα και στον πάλε πότε συμμαθητή, κύριο Σαριγιάννη. Και συμπάσχοντας σε θέματα σαν και αυτά που ανέφερε προηγουμένως. Θέλω να είστε και οι δύο ασφαλείς, σας αφήσουμε τις ηλικίες εκτός της συζήτησής μας. Είναι καλύτερα. Πριν πάω στην καταγγελία που έκανε η ΟΕΝΓΕ, κυρία Παπανικολάου, θέλω να πάρω το δικό σας σχόλιο. Γιατί ειλικρινά δυσκολεύομαι να κατανοήσω ποια η διαφορά της σύστασης από την υποχρεωτικότητα και πότε ένας συνάδελφός σας ή και εσείς ο ίδιος θεωρείτε εμβολιασμένος. Εσείς αυτή τη στιγμή είστε εμβολιασμένος. Θυμάμαι ότι ήσασταν από τους πρώτους γιατρούς που εμβολιάστηκαν όταν ήρθε το εμβόλιο, άρα έχει παρέλθει το 8μηνο. Κανονικά είχα εμβολιαστεί τον Ιανουάριο, μόλις άνοιξαν τα ραντεβού για τους υγειονομικούς στο νοσοκομείο μας. Άρα τώρα είμαστε Σεπτέμβρη. Έστω μάλιστα, έχουν περάσει 8 μήνες, απλώς εδώ να πω, με συγχωρείτε αλλά θα το πω. Παρακαλώ. Από αρχές Ιουλίου 2021 η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, η ΕΙΝΑΠ, έχει αποστείλει μέχρι και τέλος Αυγούστου συνολικά τρεις φορές έγγραφο ερώτημα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για ακριβώς αυτό το θέμα, για την τρίτη δόση boost όσον αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε πάρει καμία απολύτως απάντηση και μάθαμε από διαρροές προς τα ΜΜΕ, αν είναι δυνατόν, εδώ και λίγες μέρες, ότι σήμερα, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, θα ανακοίνωνε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αυτό που είπε, την ισχυρή σύσταση για την τρίτη δόση των υγειονομικών, χωρίς να έχει καταδεκτεί να συνομιλήσει μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί άλλη μία ένδειξη, με συγχωρείτε αλλά θα το πω, παντελούς έλλειψης σοβαρότητας από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Κύριε Παπανικολάου, να ρωτήσω κάτι. Εδώ ακούμε τώρα ισχυρή σύσταση, λέει, για τρίτη δόση. Οι γιατροί έχουν εμβολιαστεί σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, νομίζω είναι συντριπτικά πολύ μεγάλο. Το συζητάμε. Πάνω από 95%. Πάνω από 95%. Υπάρχει όμως κόσμος, ο οποίος δουλεύει στα νοσοκομεία, ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, ορίστε. Πολύ λίγοι. Πολύ τα λίγοι. Νούμερα τα οποία. Ναι, γιατί η ερώτησή μου θα ήταν, αν ήταν ψηλό το ποσοστό, εδώ ακούμε ότι νοσοκομεία είναι σε κόκκινο και ενδέχεται να μην μπορούν να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτό γίνεται σε περιπτώσεις όπου ήταν ορισμένοι άνθρωποι που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στο νοσοκομείο, όχι από άποψη πλήθους, από άποψη ρόλου, οι οποίοι βγήκαν σε αναστολή εργασίας. Είχαμε εκδηλώσει την αντίθεσή μας στις αναστολές εργασίας, όπως θα θυμάστε. Είχαμε πει ότι είναι ένα τιμωρητικό μέτρο άνευ ουσίας, άνευ υγειονομικής ουσίας στην πραγματικότητα, το οποίο η κυβέρνηση το είχε κάνει. Το οποίο κάνει βέβαια έχει εφαρμοστεί σχεδόν οριζόντια σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Τέτοια επικοινωνιακή φασαρία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών δεν έγινε σε καμία χώρα της Ευρώπης. Ωστόσο, κατέστη υποχρεωτικό στις περισσότερες. Για κοιτάξτε λιγάκι τι ισχύει στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες και θα δείτε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Στη Γερμανία δεν υπάρχει. Και το ξαναλέω ότι τέτοιος επικοινωνιακός θόρυβος από κυβέρνηση ενάντια στους υγειονομικούς δεν έγινε σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά εμβολιασμού, όπως αποδείχτηκε τελικά, ήταν αυτά που λέγαμε ήδη από τον Ιούλιο. Δηλαδή για τους νοσοκομιακούς γιατρούς πάνω από 95% και για το υπόλοιπο προσωπικό πάνω από 85%. Μάλιστα. Ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Να πάμε τώρα στην καταγγελία σας, θέλω, κύριε Παπανικολάου. Κάνατε μια καταγγελία ως ΟΕΝΓΕ για την απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, των ιατρών καθηγητών εκεί, Να λιποταχτήσουν. Σκληρά λόγια. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω αμέσως. Ναι. Με έκπληξη είδαμε την περασμένη εβδομάδα, τέλος της περασμένης εβδομάδας, ότι την περασμένη εβδομάδα κοινοποιήθηκε προς τα νοσοκομεία έγγραφο της Ιατρικής Σχολής Αθήνας, το οποίο, το ξαναλέω, άρχισε να κοινοποιείται στα νοσοκομεία από την Ιατρική Σχολή την περασμένη εβδομάδα, από 13 Σεπτεμβρίου και μετά.
Το έγγραφο αυτό το έχω και μπροστά μου, ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει πως οι κύριοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κηρύσουν μονομερώς λιποταξία από την περίθαλψη ασθενών COVID-19 με τη δικαιολογία, πρώτον, ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές κάνουν εξειδικευμένες πράξεις υψηλής ιατρικής και δεν θα κάθονται τώρα να ασχολούνται με τον κορονοϊό. Δεύτερον, ότι εκπαιδεύουν φοιτητές και ειδικευόμενους και για όλους αυτούς τους λόγους θα αναθέσουν μονομερώς όλα τα περιστατικά της επιδημίας στις κλινικές του ΕΣΥ και μάλιστα, και αυτό είναι και μία έτσι αποθέωση θράσος, αν μου επιτρέπετε, λένε μην ανησυχείτε γιατροί του ΕΣΥ, θα σας δίνουμε εμείς οδηγίες για το τι θα κάνετε με τους ασθενείς COVID. Μας δίνουν αυτοί οι οδηγίες σε εμάς. Κύριε, τώρα δεν θέλω να τα ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου, γιατί η επικαιρότητα και η πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη εξελίσσεται. Επιτρέψτε μου να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ζητώντας συγγνώμη και από τους δύο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς για τελευταία κουβέντα να πω. Πολύ σύντομα, αυτό το έγγραφο, πολύ σύντομα. Αυτό το έγγραφο, όπως αναφέρει επάνω, έχει σταλθεί ως εξαιρετικά επίγον στον κύριο Πλεύρη και στην κυρία Γκάγκα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα 31/8, την ίδια τη μέρα του ανασχηματισμού. Κύριε Παπα-Νικολάου, θα το ξανασυζητήσουμε. Και δεν έχουν πει κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ρωτήσουμε και το πολιτικό μας πάνελ στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, και τον κύριο Παπα-Νικολάου, Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ και νευροχειρουργό.